Κυρίε και κύριοι, καλό σα μεσημέρι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στι 12 από την Τηλεόραση τη Ναυτεμπορική. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή η συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων τη κυβέρνηση. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίο θα περιγράψει του στόχου τη επόμενη τετραετία. Ο κ. Μητσοτάκη αναμένεται να δώσει ιδιαίτερο βάρο στην οικονομία αλλά και στην αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματο Υγεία. Ο Πρωθυπουργό αναμένεται να θέσει ω στόχο για την επόμενη τετραετία την αύξηση του ΑΕΠ κατά 3% σε ετήσια βάση. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2025 θα έχουν καλυφθεί όλε οι που είχε το ελληνικό ΑΕΠ κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Η ταχύτατη αποκλιμάκωση του χρέου, η σημαντική αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών θα είναι τρει ακόμη στόχοι που θα περιγράψει ο κ. Μητσοτάκη. Επίση, η ανεργία εκτιμάται ότι θα είναι σε μονοψήφιο ποσοστό μετά το 2025. Ο Πρωθυπουργό αναμένεται να δεσμευτεί για την υλοποίηση όλων των προεκλογικών εξαγγελιών τη Νέα Δημοκρατία και για αυτό τον λόγο θα ανακοινώσει σειρά νομοθετικών πρω... πρωτοβουλειών. Μεταξύ αυτών θα είναι και η θέσπιση νέου ενιαίου μισθολογίου για του δημόσιου υπαλλήλου από την 1η Ιανουαρίου 2024 με εισαγωγικό μισθό περίπου 840 ευρώ. Αλλαγέ στον τρόπο φορολόγηση των συνταξιούχων που εργάζονται. Μελετά σύμφωνα με πληροφορίε στο Υπουργείο Εργασία. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο να καταργηθεί η παρακράτηση του 30% τη σύνταξη για όσου συνταξιούχου εργάζονται. Ανταυτού, στο δηλωθέν εισόδημα από εργασία που θα φορολογείται με βάση την κλίμακα, θα επιβάλλεται ένα επιπλέον φόρο που θα αποδίδεται στον ΕΦΚΑ. Ο φόρο αυτό θα κυμαίνεται από 10% έω 15% και παράλληλα θα υπάρξει πλαφόν ώστε να μην υπερφορολογεί ο συνταξιούχο. Οι αλλαγέ και θα συμπεριληφθούν σε σχέδιο νόμου που θα καταθέσει το Υπουργείο Εργασίας στη Βουλή τον Οκτώβριο. Τάνκερ ελληνική ιδιοκτησία, το οποίο διαχειρίζεται η Αμερικανική εταιρεία και φέρει σημαία μπαχαμών, δέχθηκε πειρά από το Ιρανικό πολεμικό ναυτικό στα διεθνή ύδατα στον κόλπο του Ομάν, όπω ανακοίνωσε εκπρόσωπο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου. Το τάνκερ που δέχθηκε πειρά φέρεται να είναι το Richmond Voyager. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος παρενοχλήθηκε 20 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα του Ομάν Μουσκάτ από Ιρανική κορβέτα με πρόσχημα ατύχημα. Οι Ιρανοί ζήτησαν από το πλήρωμα να σταματήσει το πλοίο, το πλήρωμα ωστόσο δεν ανταποκρίθηκε. Στη συνέχεια, οι δυνάμει του Ιρανικού ναυτικού άνοιξαν πυρ κατά του τάνκερ με τον πλοίαρχο να καλεί σε βοήθεια δυτικά πλεούμενα στην περιοχή όπου κινεί το καταδρομικό των, Ηρ... των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ιρανοί αποχώρησαν άμεσα από το σημείο. Το τάνκερ συνεχίζει το δρομολόγιο του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς την Ανατολική Σαουδική Αραβία, αναφέρει το πρακτορείο Reuters. Μετά από μια δεκαετία αυξήσεων δαπανών, η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε εχθέ σχέδια για περικοπή του προπολογισμού για το επόμενο έτο κατά 30,6 δισεκατομμύρια ευρώ, επηρεάζοντα τομεί από την υγεία μέχρι τη φροντίδα των παιδιών και τι δημόσιε συγκοινωνίε. Οι περικοπέ έχουν πυροδοτήσει σφορδρέ πολιτικέ μάχε εντό του κυβερνητικού συνασπισμού. Η αύξηση του δημοσίου χρέου από την πανδημία του κορονοϊού και η ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμο τη Ρωσία στην Ουκρανία σημαίνει ότι οι δραστικέ περικοπέ είναι πλέον αναπόφευκτες, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίτνερ. Επεμείνε ότι η χώρα θα επιστρέψει σε αυστηρότερες δημοσιονομικές πολιτικές που σέβονται το συνταγματικά κατοχυρωμένο φρέο χρέους της χώρας που επιριορίζει τις δαπάνες. Είμαστε μόνο στην αρχή της δημοσιονομικής ανάκαμψης, είπε ο Λίτνερ. Πρέπει να απαλλάξουμε το κράτος από το χρέος χωρίς να επιβαρύνουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις με περισσότερους φόρους. Σε εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι ζημιέ που προκλήθηκαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των εξαήμερων ταραχών μετά το θάνατο του 17χρονου Ναέλ, ο οποίο πυροβολήθηκε από αστυνομικό την προπερασμένη Τρίτη. Όπω αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γαλλικού Υπουργείου Εσωτερικών, σημειώθηκαν 23.878 πυρκαγιέ σε δημόσιου χώρου, πυρπολήθηκαν 12.031 αυτοκίνητα, ενώ υπήρξαν σοβαρέ φθορέ σε 2.508 κτίρια, εκ των οποίων τα 273 ήταν αστυνομικά τμήματα. Επίσης, φθορές σημειώθηκαν σε 105 δήμους και κοινότητες της χώρας, καθώς και σε 168 σχολικά κτίρια. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προσήχθησαν περίπου 3.500 άτομα, η πλειοψηφία των οποίων είχαν λευκό ποινικό μητρό και δεν ήταν γνωστοί στις αστυνομικές αρχές. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου χθε στο Παρίσι, επισημαίνεται ο σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν τα κοινωνικά δίκτυα κατά τη διάρκεια των ταραχών. Αναφέρεται επίση ότι οι γαλλικέ αρχέ ήρθαν σε επαφή με τι βασικέ εταιρείε τα διαχειρίζονται, ζητώντα του να αναλάβουν τι ευθύνε του και να λάβουν μέτρα περιορισμού των υπηρεσιών που προσφέρουν και οι οποίε θα μπορούσαν να διευκολύνουν την έκταση των ταραχών. Ε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κυβερνητικέ παρενέσει εισακούστηκαν και έφεραν αποτελέσματα. Αυτέ ήταν κυρίε και κύριοι οι σημαντικότερε ειδήσει μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σα στι 2. Αμέσω μετά, οικονομία και πολιτική στην 2 εκπομπή 12 με 2 με την Νικόλη Βαδάρη και τον Παύλο Πανταζόπουλο. Καλή σα ημέρα.